Δίπλα μου είναι η κυρία Λίλα Καφαντάρη, υποψήφια ευρωβουλευτή του ΚΚΕ. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Ακούσατε την Υπουργό. Ένα πρώτο σχόλιο για να σας κάνω εγώ τις ερωτήσεις μου. Ξέρετε, δυσκολεύομαι πολύ να ανοίξω συζήτηση του παραλόγου, γιατί ακούγεται σαν να ζούμε σε άλλη χώρα, σαν να γίνονται αλλού όλα αυτά. Την ίδια στιγμή που η κυρία Αχτσιόγλου μιλάει για αυτά τα μέτρα ανακούφισης, δεν θυμόμαστε ότι καταρχήν το μεγαλύτερο κομμάτι πάει στους επιχειρηματίες, στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, όχι στους μικροεπιχειρηματίες. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης των μέτρων πάει προς μέτρα περαιτέρω ανακούφιση στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Εκεί καταλήγει. Δεν καταλήγει σε εμάς δηλαδή αυτό? Όχι, ένα πολύ μικρό κομμάτι. Η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση δεν καταλήγει σε μένα? Καταρχήν ωφελούνται οι μεγάλοι επιχειρηματίες. Ή και στα σούπερ μάρκετ. Θα σας πω. Αυτό... Εγώ θα πληρώσω φθηνότερα. Καταρχήν δεν είναι αυτονόητο ότι θα πληρώσετε φθηνότερα. Δεν θα δούμε τις μειώσεις στα ράφια, ας πούμε, έτσι. Μα αυτό δεν ενδιαφέρει τον καταναλωτή. Αν θα δει τις μειώσεις στα ράφια ή όχι. Δεύτερον, ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι πληρωμένα, ματωμένα υπερπλεονάσματα στην κυριολεξία από μεγαλύτερα πλεονάσματα από όσα είχε δεσμευτεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση η κυβέρνηση. Είχε δεσμευτεί για περίπου 6 δις και είναι 7 ή 8. Και όλη αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί με μέτρα μέχρι το 60 και το 100. Θεωρείτε το 2060 και το 2100. Αυτές οι ελαφρύνσεις, αυτά που δίνει πίσω από αυτά που έχει πάρει, δεν πρέπει κάτι να τα δώσει όμως? Ποια είναι η λογική? Δεν τα παίρνει, είναι ψεύτικο όλο αυτό το πράγμα, δεν είναι αλήθεια. Είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι, είναι ψίχουλα, είναι η λογική του Χότζα. Πραγματικά ψίχουλα μπροστά σε αυτά που η ίδια κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, έχουν κάνει αφέμαξη, φοροαφέμαξη. Και σας θυμίζω ότι πρόσφατα μαζί ψηφίσανε, όλοι μαζί ψηφίσανε, νέες φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές. Και αυτή τη στιγμή, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση φορολογεί το λαό με τεκμαρτά εισοδήματα, φοροαπαλλάσσει πάλι το κεφάλαιο. Με ανύπαρκτα. Ξέρετε, από τη μία μεριά ακούμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να λέει αυτά που λέτε εσείς, από την άλλη μεριά ακούμε την Νέα Δημοκρατία, το κατεξοχήν κόμμα, να λέει ότι με τις 120 δόσεις στην εφορία ωφελούνται αυτοί που χρωστάνε λίγα και όχι αυτοί που χρωστάνε πολλά. Με συγγνώμη, αυτό δεν είναι. Είναι μέτρα τα οποία και οι 120 δόσεις αφορούν εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια συμπολίτες, δεν είναι μόνο επιχειρηματίες. Και επιχειρηματικότητα πάντως δεν είναι κάτι εγκληματικό, είναι κάτι που δεν πρέπει να υπάρχει. Είναι κάτι που δεν πρέπει να υπάρχει. Η γνώμη μας. Καταρχήν δεν μιλάμε, επιμένω, για τους μικρούς επιχειρηματίες. Ούτε αυτοί χαράσουν την πολιτική. Το πολιτικό προσωπικό, το εκλεγμένο πολιτικό προσωπικό των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που αυτοί αποφασίζουν και χαράσουν τις πολιτικές, είναι πραγματικά απέναντι στα συμφέροντα του λαού και το βλέπουμε. Θέλετε, μιλάμε για ανάπτυξη. Εντάξει. Στον τουρισμό υπάρχει ανάπτυξη ή δεν υπάρχει στην Ελλάδα? Για ελάτε να δούμε αν αυτή η ανάπτυξη αντανακλά στους ξενοδοχείο υπαλλήλους που ζουν πραγματικά σε συνθήκες σκλάβων. Άρα, ανάπτυξη για ποιον? Για ποιον είναι αυτή η ανάπτυξη? Δηλαδή, μας έχουν προσπαθήσει να πείσουν όλα μαζί τα κόμματα. Δεν ξέρετε, δεν είναι μόνο ξενοδοχείο υπάλληλοι. Δεν είναι μόνο ξενοδοχείο υπάλληλοι στην ανάπτυξη του τουρισμού. Είναι και αυτοί που έχουν κάποια δωμάτια, όχι ξενοδόχοι, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, κάποιοι που έχουν μικρά δωμάτια. Είναι μια ανταγωνιστική συγκεκριμένη μικρή επιχείρηματία. Και αυτοί δουλεύουν όμως. Ναι, αλλά είναι μια ανταγωνιστική η δική τους επιχείρηση. Ναι, αλλά δουλεύουν όμως. Δεν είναι χωρίς δουλειά. Όταν αναπτύσσεται ο τουρισμός, δουλεύουν και οι μικροί, δουλεύουν και οι μεγάλοι. Ωραία, οι μισθωτοί δεν μας ενδιαφέρουν. Οι πάντες μας ενδιαφέρουν. Καταρχήν λοιπόν εμάς μας ενδιαφέρουν τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Και απευθυνόμαστε στα συμφέροντα των μικρών επιχειρηματιών που πλήττονται και αυτοί, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι φοιτητές, οι άνεργοι. Μιλάμε για αυτόν τον κόσμο. Αυτή είναι η πλειονότητα. Και η παραγωγή του πλούτου στην Ελλάδα γίνεται από τους εργαζόμενους, δεν γίνεται από τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Οι μεγαλοεπιχειρηματίες δεν ξέρουν καν πού είναι οι επιχειρήσεις τους. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν και παράγουν τον πλούτο. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε στην ανάπτυξη. Πού είναι η ανάπτυξη των εργαζομένων?
σε περίοδο που πραγματικά υπάρχει τεράστια κοσμοσυρροή στα νησιά και στους τουριστικούς προορισμούς, όπως και στην Αθήνα. Πού είναι αυτή η ανάπτυξη για τους μισθωτούς του τουρισμού? Αντίθετα, εξαφλιώνονται όλο και περισσότερο. Και αυτό που λέμε εμείς λοιπόν είναι ανάπτυξη για ποιον? Όχι λοιπόν, η ανάπτυξη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων είναι απέναντι στα συμφέροντα, και αυτό το ρόλο του συντονισμού της επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα βγάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με καινούργια οδηγία που έρχεται να χτυπήσει περαιτέρω, να αποδιαλύσει τα εργασιακά δικαιώματα τώρα. Νέα οδηγία. Άρα υπερασπίζεσαι τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τα συμφέροντά τους, υπερασπίζεσαι τα δικαιώματα αυτών που παράγουν τον πλούτο. Δεν γίνονται και τα δύο. Μάλιστα. Να σας κάνω μια ερώτηση αυτή τη στιγμή τώρα, μια ερώτηση για την Ευρώπη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνη η τελευταία ερώτηση. Ακούμε από διάφορες πλευρές να φοβούνται στην Ευρώπη την άνοδο της ακροδεξιάς. Κάποιοι λένε ότι θα φτάσει στο 1/3. Κάποιοι άλλοι μας λένε ότι είναι παραμύθι αυτό, δεν ανεβαίνει η ακροδεξιά. Τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα θα χτυπηθεί η ακροδεξιά. Εσάς σας φοβίζει η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη? Προφανώς, αλλά ξέρουμε πολύ καλά και τι σημαίνει ακροδεξιά και φασισμός. Η ακροδεξιά και ο φασισμός είναι κομμάτι, είναι το μαντρόσκυλο, το μαντρόσκυλο του καπιταλισμού είναι. Που στα δύσκολά του το βγάζει έξω για να καταστήλει τα κίνηματα των λαών που προσπαθούν να αντιδράσουν. Αυτός είναι ο ρόλος του φασισμού. Δεν μπορεί να είσαι εναντίον του φασισμού και να υπερασπίζεσαι το σύστημα που τον έχει ανάγκη. Και ελάτε να δείτε τώρα. Η δίκη της Χρυσής Αυγής ακόμα δεν έχει τελειώσει τόσα χρόνια. Η κυβέρνηση με αποφάσεις δίνει χώρους προεκλογικά στη Χρυσή Αυγή. Με τοπικές αποφάσεις. Τι τοπικές, η κυβέρνηση τοπικές αποφάσεις, στους Δήμους δεν είναι, η κυβέρνηση Δήμη δεν είναι. Συγγνώμη, όταν είναι Σιριζέοι και Δήμοι ή παίρνει... Εδώ έγινε διακομματική, ήταν κανονικά στη διακομματική μέσα η Χρυσή Αυγή. Και για τις εκλογές. Στο Κεσελόριζο με ποιον φωτογραφήθηκε ο Όχι, άλλο σας ρωτάω εγώ, στη διακομματική που έγινε γιατί μας ήρθε και μια απόφαση για το, ναι, πώς θα μεταλλαγούν τα κόμματα. Εγώ σας λέω λοιπόν... Στη διακομματική ήταν κανονικά, μετήχε κανονικά η Χρυσή Αυγή. Τι εννοείτε? Στη διακομματική για τις εμφανίσεις των κομμάτων για τις εκλογές μετέχει κανονικά η Χρυσή Αυγή. Στη Βουλή μετέχει κανονικά η Χρυσή Αυγή. Το ξέρουμε όλοι τη δικά σου συγκεκριμένη. Ποιος στρέφει οργάνωση... την Χρυσή Αυγή? Ποιος στρέφει, ποιος συγκυβέρνησε με ακροδεξιό, με εθνικιστή τόσα χρόνια? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συγκυβέρνησε. Δηλαδή, ποιος στρέφει αυτή την κατάσταση? Δηλαδή... Ποιος απενεχοποιεί την ακροδεξιά και τον φασισμό όταν συγκυβερνάει μαζί του? Και μιλάω για την ακροδεξιά και τον φασισμό. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ακροδεξιά, το επόμενο βήμα φασισμός. Ποιος συγκυβέρνησε? Με το φασισμό. Τώρα... Με την ακροδεξιά. Εννοείται τους ανεξάρτητους Έλληνες. Φυσικά. Μάλιστα. Εθνικιστές είναι. Mm-hmm. Εθνικιστές. Και μάλιστα με συμφωνία να συγκυβερνήσουν πριν καν γίνουν οι εκλογές. Ποιος απαλύνει στη συνείδηση του κόσμου την έννοια της ακροδεξιάς? Ποιος απαλύνει την έννοια του φασισμού και ποιος δεν αναδεικνύει τι είναι ο φασισμός? Γιατί το πάντως, να κάνουμε αντιφασιστικά επειδή εδώ κινήματα... εμείς και μας αφορά έχουμε κάνει αρκετά θέματα για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, οι δικηγόροι των πολιτικής αγωγής μας λένε ότι δεν καθυστερεί, είναι κανονικά. Πάει προς το τέλος. Πάει προς το τέλος. Οι δικηγόροι οι ίδιοι το λένε. Τώρα, όλα αυτά τα χρόνια, τι εμπόδιζε την εξέλιξη της δίκης? Μα δεν τους έδιναν καν αίθουσα. Αίθουσα δεν είχαν για να γίνει δίκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Εμείς λέμε ότι χωρίς το Κομμουνιστικό Κόμμα ενιαία σε όλες τις κάλπες, μην περιμένει από κανένα κόμμα, θα είναι πάλι κοψοχέριδες, πάλι δεν θα έχουν χτυπήσει τη ρίζα των προβλημάτων από εκεί που γεννιούνται, που είναι το κεφάλαιο που κρύβεται πίσω από Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις, από κυβερνήσεις, από περιφέρειες και από δήμους, με τους νόμους καλλικράτηδες, κλεισθένηδες και όλα αυτά που έχουν βγει. Γιατί είναι ενιαία η πολιτική σε όλα. Ενιαία πρέπει να είναι και η απάντηση απέναντι στην πηγή των προβλημάτων. Κύριε Καφεντάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.